Δεν έχουμε σταματήσει να μιλάμε, γιατί τώρα, επειδή σαν να φαντάζομαι τι μπορεί να συζητάνε μετά. Τι θα λένε μεταξύ του στο διάλειμμα, Σε πήρε τηλέφωνο η Ελένη, είχατε μιλήσει ποτέ πριν, μιλήσατε πριν μπει μέσα, γνωριστήκατε στην πόρτα πριν αυτό. Όχι, γι' αυτό τα λέγαμε τώρα στις διαφημίσεις όλα. Πάντως, παιδιά, νιώθω τέλεια η αλήθεια είναι. Νιώθω πραγματικά καλά, πολύ κάτσε, άνετα. Ακόμα δεν ήρθες. Νιώθω άνετα, ξέρεις, γιατί, ρε παιδί μου, έχουμε ακούσει τόσα πολλά. Το λογικό δεν θα ήταν να υπάρχει μια μηχανία, να κάτι, να κάπως. Η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν πάω καλεσμένη πάντα κάπου, έχω λίγο άγχος στην αρχή. Δηλαδή, πάω λίγο έτσι. Παντού, όχι όπου κι αν είμαι. Και παντού, μα είδα πρόσφατα στο Κωστόπουλο και πραγματικά με εντυπωσίασε. Λέγω να πού ήμουν λίγο. Που και που μίλαγε και το χιούμορ σου και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Δεν σε είδα να έχει καθόλου τρακ. Σε είδα έτοιμη να φας και το Κωστόπουλο που θα σε έτρωγε εκείνο άμα ήθελε. Δηλαδή είναι πιο δυναμικό από σένα, πιο δεν. Όχι, εντάξει, προσαρμόζομαι, νομίζω γρήγορα. Αλλά γενικά, ξέρεις, με ρωτάγανε πολύ από χθες. Και τι θα πείτε, έχεις σκεφτεί τι θα πεις και τι, πρώτη φορά. Τι φαντάζεσαι ότι θα πούμε σήμερα. Τα πάντα, τίποτα. Περιανήμων και υδάτων, να υποθέσω. Ό,τι λες με κάθε σου καλεσμένο. Το ότι υπάρχει ένα κλίμα το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί από εμάς και έχει δημιουργηθεί από όλους τους άλλους, το οποίο αφορά εμάς. Νομίζω ότι δεν έχει να αλλάξει κάτι ουσιαστικό σε αυτό που πραγματικά γίνεται. Βάλε μου τώρα αυτό το δώρο που μου πήρες που είναι πάρα πολύ λοιπόν, ωραίο. Θέλω να σου πω ότι αυτό μου το κάνανε και εμένα δώρο. Είναι πολύ καλή μου φίλη αυτή που τα έχει η Άννα Μαρία. Άννα Μαρία, μου τα άφησες. Ναι, στον Πειραιά, που με ρώτησες γιατί πηγαίνω στον Πειραιά. Δεν θέλω να σου χαλάσω τα μαλάκια όμως. Δεν παθαίνουν τίποτα, έχουν τόσο ξέρω ότι τα φοράς, σε βλέπω δηλαδή ότι φοράς τέτοια μικρά τζιρτζιλάκια. Ναι, σου πήρα ένα πολύ μικρό και διακριτικό, μόνο που στο βάλα πάνω από το ακουστικό. Δεν έχει σημασία. Δεν πειράζει. Τώρα όμως εγώ λένε με άβολα γιατί εγώ δεν είχα σκεφτεί κάτι τέτοιο, οπότε θα σου δώσω αυτό που φοράω. Ω, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, λόγω δεν θέλω να σας στερήσω. Οπότε και τσιγκούνα μετά, πρώτη φορά έχεις την εκπομπή μας με τα δώρα σας, δεν μου το λέτε να ξέρουμε κι εμείς. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, δεν θέλω να σας στερήσω όμως. Δεν πειράζει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει και ένα τετράφυλλο τριφύλι επάνω, κάπου χωμένο. Εγώ σου φέρα πεταλάκι. Δεν μπορώ να πω τώρα να μετρήσω. Εννοώντας ότι και τα δύο έχουν θετική ενέργεια. Αυτό. Πάω από την άλλη πλευρά για να έχεις το πλάνο σου σωστό και ωραίο. Λοιπόν, πραγματικά, ενώ θέλω να σε ρωτήσω χιλιάδες πράγματα, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Οπότε σου δίνω πάσα να ξεκινήσεις εσύ. Σήμερα σε ρωτάγανε, νομίζω. Ναι, με ρωτάγανε. Το βλέπα, γιατί μέχρι τις 8.30 χαζεύω τηλεόραση, μετά φεύγω. Και λέω, δεν έχω σκεφτεί τι θα πω. Δεν πάω κάπου με στόχο να πω ένα ποίημα. Ούτως ή άλλως το είπα. Τελείωσε το ποίημα, το είπαμε. Το πες και το πες. Από εκεί και έπειτα, αυτό που εγώ έχω στο μυαλό μου είναι ότι πιστεύω ότι πραγματικά από εδώ και στο εξής η αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων από κάποιους ανθρώπους που είναι στο χώρο μας θα αλλάξει. Σε νοιάζει αυτό? Με νοιάζει υπό την έννοια ότι η σημασία δεν δίνω σε κάποια πράγματα τώρα πια, γιατί παλιά αρρώστενα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι στις συνεντεύξεις μου δεν θα υπάρχει πια αυτή η κλεισέ ερώτηση σχέση σας με την Ελένη Μεταγάκη, πώς είναι και αυτή η κόντρα και γιατί και πώς. Δηλαδή, τώρα φαντάζεσαι δεν θα σε ρωτήσει ποτέ κανείς την επόμενη συνέντευξή σου τίποτα για αυτό. Θα με ρωτήσει πώς πέρασα να υποθέσω. Αλλά νομίζω ότι δεν θα υπάρχει αυτό το θρίλερ που με συνοδεύει όλα αυτά τα χρόνια. Τελικά, γιατί λες εσύ, τι απάντηση δίνεις στον εαυτό σου σήμερα, γιατί τα 5 αυτά χρόνια που από τη στιγμή που ανέλαβες δικιά σου εκπομπή εννοώ, έτσι. Δικιά σου ήτανε. Συνέχισα. Δικιά μου ήτανε και εγώ παλού την πήρα. Δεν τη δημιούργησα. Κατάλαβες και χαίρομαι που το λες. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι η αίσθηση που υπήρχε, επειδή ήσουν τόσα χρόνια στον πρωινό καφέ και με τέτοια επιτυχία, ότι η επόμενη που θα περάσει θα πρέπει πραγματικά να το βιώσει αυτό σαν μια δοκιμασία. Γιατί υπήρχαν 10 χρόνια δεν ήσουν στον Αντένα. Υπήρχαν 10 χρόνια όπου ο πρωινός καφές πρωτοστατούσε με μια Ελένη Μενεγάκη η οποία ήταν φαινόμενο και εξακολουθεί και είναι τηλεοπτική ιστορία. Δεν έχει να κάνει όμως. Ήταν με επιτυχία. Έφυγε σε μια περίοδο που ήσουν 10 χρόνια αυτή που ήσουν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η σύγκριση θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν μοιραίο για τον επόμενο, οποιοδήποτε και αν ήταν. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το είχα σκεφτεί τότε, γιατί δεν ήξερα πώς λειτουργούν τα μίντια και όλο αυτό το παρασκήνιο. Ήμουν πολύ αθώα και αφελής. Όπως επίσης δεν ήξερα και το έμαθα και το πλήρωσα και πολύ ακριβά ότι οτιδήποτε και αν πει σχετικά με την ερώτηση που θα σου γίνει για τον πρωινό καφέ για την προκάτοχο, θα μπορέσει να ερμηνευτεί, αν θες, από κάποιους, σαν σπόντα, σαν κόντρα. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη μου συνέντευξη που την είδα να
αναλύεται από τους πάντες. Δεν υπάρχουν βασίλισσες στην πρωινή ζώνη. Ναι, είναι τέλεια ατάκα. Τώρα πια που κοιτάω κι εγώ έτσι, πώς θα πουλήσει η συνέντευξη. Αλλά όταν λες δεν υπάρχουν βασίλισσες στην πρωινή ζώνη, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι γενικώς υπάρχει ο δεσμός της βασίλειας σε μια χώρα που έχει δοκιμαστεί από αυτήν. Οπότε δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχουν διαχρονικές αξίες, υπάρχουν επιτυχίες. Αλλά νομίζω ότι το βασίλισσα είναι ένας όρος δημοσιογραφικός κλισέ. Αυτό αλλάζει τελείως το νόημα της απάντησης. Ή μια άλλη ατάκα που θυμάμαι που επίσης είχε πυροδοτήσει και ντρεπόμενο να βγω από το σπίτι μου, γιατί ποτέ δεν είχα τέτοια πρόθεση. Τα πρωινάδικα δεν είναι για τις σαραντάρες. Αν εγώ καλέ μου, δεν το είπα ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν είπα ποτέ ότι τα πρωινάδικα δεν είναι για τις σαραντάρες. Είπα ότι εγώ στα 40 μου δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω πρωινό, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξω στο τέτοιο πράγμα πάνω από 2 χρόνια, 3. Μην το λες αυτό, να το τώρα, λέω. Τρίτη χρονιά και κάνεις πρωινό. Στο λέω, γιατί και το συμβόλαιο όταν το υπέγραψα με τον Αντένα 5 χρόνια, πέρα το μπαμπά μου και του λέω τώρα τι έκανα. Μου λέει τι έκανες. Συγγνώμη, 5 χρόνια έχεις υπογράψει. Ναι. Του λέω τώρα τι έκανα, του λέω πατέρα, εξήγησέ μου τι έκανα, πώς θα γλιτώσω. Μου λέει τι έχεις κάνει, λέω έχω υπογράψει 5 ετές. Ο πατέρας μου πάυσε από πίσω. Γιατί ξέρει, τι θα κάνει. Μου λέει δε ρώταγες, λέω δε ρώτησα. 5 χρόνια, πώς, εσύ πώς το σκέφτηκες. Δεν το σκέφτηκα. Το υπέγραψα. Από ό,τι φάνηκε δεν το σκέφτηκα. Δεν είχα ρωτήσει καν δικηγόρο. Μεγάλο συμβόλαιο. Δηλαδή, ας πούμε, με το Στάρι, οι συμφωνίες σας. Δεν θέλω να μου πεις τα οικονομικά, όπως τα υπόλοιπα δεν με αφορούν. Αλλά είναι για κάποια μεγάλα διαστήματα ή είναι χρόνο-χρόνο, ας πούμε. Πώς το κάνετε. Είναι διετία. Κάπου στη μέση. Που νομίζω ότι είναι ένα καλό χρονικό έτσι, διάστημα να δεις πώς θα εξελιχθεί μια συνεργασία. Που εγώ με το Στάρι δεν έχω πρόβλημα κανένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχισμένη. Δηλαδή, νιώθω ότι δουλεύω σε ένα χώρο που δεν είναι τηλεοπτικό κανάλι. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί εγώ την πίεση. Γιατί που... το λες αυτό. Γιατί. Δεν ξέρω. Ώρα νιώθω, λες και κουβαλάς ένα φορτίο από την περίοδο που ήσουν στον Αντένα. Ελένη, ενώ, δεν άκουσε με. Για εμάς που είμαστε απ' έξω, βλέπαμε ότι είχαν πάρει ένα νέο πρόσωπο το οποίο κάνανε τα πάντα για να το βάλουν πολύ γρήγορα στη ζωή μας, να το βάλουν, μη σου πω να το επιβάλλουν. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, από άποψη δημοσιότητας. Κοίτα, δεν μπορεί να σε επιβάλλει κανείς στο τηλεοπτικό κοινό. Έτσι έγινε όμως. Γιατί... Άρα εμείς είχαμε άλλη εικόνα από αυτή την εικόνα που εσύ μου λες τώρα ότι, ότι έζησες. Αυτό έγινε έτσι, Ελένη. Γιατί όταν υποτίθεται ότι αναλαμβάνεις μια εκπομπή η οποία έχει τόσα χρόνια επιτυχία και το βαρύ πυροβολικό της εκπομπής αυτής πάει απέναντι στην ίδια ζώνη, σε ένα άλλο κανάλι, πρέπει κάπως να λάβεις τα μέτρα σου και να τουλάχιστον κάνεις γνωστό ένα κορίτσι το οποίο δεν το ξέρει τη μάνα του μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, εμένα ανακοινώθηκε το όνομά μου πρώτη του μηνός και 19 χρόνια. Ούτε εμένα με ξέραν όταν με πήραν όμως. Ήταν άλλα χρόνια όμως, δεν είχε την και απέναντί σου. Είχα μεγάλα ονόματα απέναντί μου. Κάνεις λάθος και ήμουν πιο καινούργια και πιο άσχετη. Ναι, αλλά αλλάζουν οι καιροί, ξέρεις, τα δεδομένα αλλάζουν επίσης. Θεωρώ ότι στην στρατηγική του Αντένας όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι ήταν, νομίζω ότι δεν μπορεί άλλο κανάλι να το κάνει αυτό όσο καλά το κάνει ο Αντένα. Έχει μηχανισμός αυτό. Και νομίζω ότι πρέπει να ήμουν και το τελευταίο πρόσωπο στο οποίο εφαρμόστηκε αυτή η στρατηγική, αυτή η τακτική. Σε κανέναν άλλον πάντως, που μετά δεν έγινε το ίδιο. Έχω την εντύπωση την ίδια με σένα πάντως. Παρότι συνήθως οι μετακινήσεις σε άλλο κανάλι θέλει το χρόνο τους για να λειτουργήσει. Και το λέω σαν πρώτη εγώ που το έζησα. Και πραγματικά μου πήρε χρόνο για να θες να με συνηθίσουν τηλεθεατές εδώ, να συνηθίσω κι εγώ σε μια καινούργια κατάσταση. Παρότι πραγματικά αγκαλιάστηκα από το περιβάλλον αυτό από την πρώτη μέρα. Δεν έχουν πατέρα. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ ήσουν. Δεν θα πω από τις τυχερές, γιατί εγώ δεν πιστεύω στην τύχη όταν μιλάμε για τη δουλειά. Η τύχη είναι στην ευκαιρία να σου ανοίξει την πόρτα κανείς τη δουλειά. Από εκεί και πέρα. Εσύ και οι συνεργάτες σου είσαστε. Κανένας άλλος. Ό,τι κάνετε. Εσένα σου κάθισε πολύ καλά από την αρχή. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα. Ξεκίνησα με μένα, οι οποίοι άλλαξαν κανάλι. Και δεν τους βγήκε το ίδιο καλά αμέσως. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, εσένα δεν σου φαίνεται ότι φέτος, ας πούμε, η Τατιάνα μετά από τα χρόνια που ήταν στον Αντένα που έκανε μια επιτυχημένη εκπομπή. Φέτος είναι λίγο πιο ζορισμένη. Δεν λέω όλοι ότι πάει άσχημα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Όλοι νομίζω ότι. Όχι, εσένα σου πήγε καλύτερα. Καλύτερα πήγε στον Γρηγόρη όταν έφυγε από τον Αντένα. Εμένα... Και πήγε στο Μέγα και έκανε επιτυχία. Του κάθισε και αυτό. Δηλαδή, σου κόλλησε το πράγμα. Εμένα μου πήγε καλύτερα για άλλους λόγους. Και ίσως οι λόγοι που μου πήγε καλύτερα στο Star μετά την αλλαγή μου να ήταν και οι λόγοι που ίσως να μην με βοήθησαν να λειτουργήσω όσο ήμουν στον Αντένα. Εμένα μου πήγε καλύτερα γιατί πήγα σε ένα κανάλι στο οποίο μου είπανε «Be yourself». Ό,τι κι αν είσαι, εμάς μας αρέσει.
και να είσαι αυτή. Εγώ στον Αντένα, όχι στον Αντένα, στην περίοδο Αντένα, έτσι. Δεν θέλω να νομίζει κάποιο αυτή τη στιγμή ότι μιλάω για τον Αντένα. Μιλάω για περίοδο Αντένα. Απλά εμεί όταν μιλάμε δηλαδή για περίοδο. Ναι, αλλά είναι η περίοδο που ήμουν στον Αντένα. Ωραία, βάλω τη λέξη θες μπροστά, για τον Αντένα λοιπόν, μιλάμε. Την περίοδο λοιπόν που ήμουν στον Αντένα, εγώ είχα να αντιμετωπίσω πάρα πολλά προβλήματα. Είχα να αντιμετωπίσω το ότι η ζωή μου άλλαξε μέσα σε μία νύχτα και από εκεί που ήμουν ένας φυσιολογικός άνθρωπος με μια πάρα πολύ φυσιολογική ζωή, ξαφνικά όλα αλλάξανε. Η αντιμετώπιση του κόσμου, ο οποίος άρχισε να με αναγνωρίζει στον δρόμο, τα δημόσια σχόλια που δεν είχα μάθει να μιλάει κανείς για μένα, ούτε προσβλητικά, ούτε να λέει ψέματα. Εγώ τι να πω, Ελεονόρα μου, που μου τα λες εμένα αυτά και με κοιτάς. Εγώ τι να πω. Αυτό σε πληροφορώ ότι ήταν και ένα από τα μεγάλα, αν θέλεις, ελαφρυντικά, στο οποίο προσπαθούσα να το δω αλλιώς το πράγμα. Μου λέγανε πού να δεις η Μενεγάκη τι άκουγες στο ξεκίνημά της. Δεν είναι έτσι. Ενώ στη συνέχεια. Χαϊδεύτηκα. Να σου πω όμως κάτι, πλέον το έχω συνειδητοποιήσει γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι όταν έχεις να κάνεις με ένα πρόσωπο το οποίο εκτίθεται στην τηλεόραση και στη δική σου την περίπτωση είσαι και ένα πρόσωπο το οποίο έχει όλη αυτή τη λάμψη και όλη αυτή την ιστορία με τους τηλεθεατές και την καριέρα κτλ. Που σημαίνει ότι ένας όρος που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να το χρησιμοποιεί ανθρώπους, αλλά είναι τηλεοπτικός και θα τον πω, πουλάς. Άρα ουσιαστικά όλοι θέλουν να σε έχουν με κάθε τρόπο στο περιοδικό τους, στην εφημερίδα τους, στην εκπομπή τους. Και καταλαβαίνεις ότι οτιδήποτε και αν γίνεται, είτε μικρό είτε μεγάλο, μεγενθύνεται γιατί αποτελεί είδηση. Από το τι παπούτσι θα βάλεις μέχρι το τι θα φας το προηγούμενο βράδυ. Από την άλλη όμως, η μεγαλύτερη δυσκολία που είχα εγώ στον Αντένα ήταν το ότι πάλευα να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Πάλευα με το κομμάτι του, με τον τίτλο της διαδόχου, που μιμείται και θέλει να γίνει. Ελεονόρα.